centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μαλινέλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να δούμε και με την δική σας βοήθεια κύριε Μαρινέλη, το τι ακριβώς γίνεται, τι και εσείς ως Ένωση δίνετε ως συμβουλές στο στρατιωτικό προσωπικό, ως φαντάρους μας και όχι μόνο. Τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε να δείτε. Βέβαια είναι ένα θέμα που το χειρίζεται, να το πούμε και αυτό, η ιεραρχία. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε μόνο από τη δική σας θέση. Και ο γιατρός της μονάδας. Και ο γιατρός της μονάδας, ακριβώς. Αλλά να ξέρουμε τι ισχύει και στις στρατιωτικές μονάδες, γιατί το αντιλαμβάνεστε, έχουμε και παιδιά Καστοριανά και όχι μόνο. Έχουμε εδώ οικογένειες και τα λοιπά που προσπαθούν και οι ίδιοι να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι γίνεται για τους αντικούς ανθρώπους που είναι στα στρατόπεδα. Ναι, ναι, είναι κατανοητό και απολύτως λογικό να υπάρχει μια ενδιαφέρον. Και ενδιαφέρον. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται μέσα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα. Ναι. Μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι ότι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, για τα κρούσματα που είπατε και που διάβασα και εγώ στο ίντερνετ, δεν έχω εικόνα. Ναι, ναι. Δεν μπορώ ούτε να το διαψεύσω, ούτε να το επιβεβαιώσω. Ναι. Το όλο το προηγούμενο διάστημα, χάρη και τις τιτάνιες προσπάθειες του γιατρού της μονάδος και την τήρηση των μέτρων από όλους τους συναδελφούς, οι οποίοι κατά γράμμα ακολουθούσαν τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, δεν είχε παρουσιαστεί κάποιο κρούσμα. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Σήμερα, ας πούμε, στην Καστοριά μπορούμε να βγούμε χωρίς μάσκα, αλλά όταν μπαίνουμε σε εσωτερικούς χώρους από καταστήματα κτλ., πρέπει οι υπηρεσίες να φοράμε τη μάσκα. Στο στρατό, αντιστοίχως, τι συμβαίνει, κύριε Μαρινέλη? Κοιτάξτε, το λέω αυτό για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, γιατί και ο στρατός τι είναι? Ναι. Είναι μια μικρή κοινωνία. Ακριβώς. Τηρείται μέσα στους εσωτερικούς χώρους, τους χώρους εργασίας μας, όλοι είναι με τις προβλεπόμενες μάσκες στο πρόσωπό τους. Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά, βεβαίως υποχρεωτικά. Παρόλα αυτά. Στους θαλάμους πλέον... μέσα, ας πούμε, τι γίνεται? Ναι, ναι, βεβαίως. Και στους θαλάμους με τη μάσκα. Παντού. Το βράδυ που κινούνται, ας πούμε, στους χώρους που κοιμούνται οι φαντάροι. Κοιμούνται πώς, με μάσκα, χωρίς μάσκα, είναι όλοι μαζί? Όχι, κοιτάξτε, υπάρχουν προβλεπόμενες αποστάσεις. Βέβαια, μάλιστα, στην ώρα του ύπνου. Ναι. Είναι λογικό ότι. Να μην φοράμε μάσκα, εννοείται. Να τη φοράει, δεν θα μπορεί να ανασάνει. Ή τουλάχιστον μπορούμε να τη βάλουμε στα μάτια για να μην βλέπουμε το φως. Όπως κάναμε παλιά. Από εκεί και πέρα σε όλους τους χώρους εργασίας και παρόλα αυτά, επιπροσθέτως, χάρη στη συμβουλή του ιατρού και στους εξωτερικούς χώρους ακόμα εντός του στρατοπέδου, κυκλοφορούμε με τις μάσκες. Α, μάλιστα. Α, δηλαδή στα στρατόπεδα της Καστοριάς, όχι μόνο στους εσωτερικούς, αλλά και στους εξωτερικούς χώρους. Βέβαια στους εξωτερικούς χώρους, επειδή το προηγούμενο διάστημα ήταν σύσταση, ναι, παρόλα αυτά το τηρούσαμε σχεδόν το σύνολο. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, υπάρχουν, βεβαίως το ξέρουμε, και η έξοδος και η άδεια. Θα βγει, θα συναντήσει άλλους ανθρώπους, θα πάει σε έναν χώρο που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Με αυτό πώς προφυλάσσεστε μέσα στο στρατόπεδο? Τι υπάρχει ως οδηγία, κύριε Μαρινέλη? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι που εργαζόμαστε μέσα στο στρατόπεδο. Σωστά. Δεν είστε 24 ώρες, 24 ώρες. Είμαστε 24 ώρες, 24 ώρες. Είμαστε και εμείς πολλοί. Κανονικοί άνθρωποι. Κανονικοί άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι που ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε έχει το σύμπτωμα ασθένειας, αμέσως απευθύνεται στο γιατρό της μονάδας, ο οποίος επιλαμβάνεται το εκάστοτε περιστατικό. Μάλιστα. Οπότε, αυτή τη στιγμή έχετε και συγχαρητήρια για τον Μάρκο Πετρόπουλο για την επανεκλογή. Να είναι καλά. Λοιπόν, να το πω και αυτό. Μας στέλνει μήνυμα. Γιατί είχαμε και αυτά όλες αυτές τις μέρες. Είχαμε και τις εκλογές στην Ένωση. Εσείς τώρα από εδώ και πέρα παίρνετε νέες εντολές? Δηλαδή έχουμε αυτή την κατάσταση, την οποία όπως λέτε ακόμη δεν μπορείτε ούτε να διαψεύσετε ούτε να επιβεβαιώσετε. Όταν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο, οι οδηγίες είναι ότι πάμε σε επιπρόσθετα μέτρα μέσα σε μια μονάδα ή απλά έχουμε την ιχνηλάτηση για να δούμε μέχρι που έχει εξαπλωθεί?
Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα θα υπάρχει. Θα έχουμε απολυμάνσεις χώρων, ας πούμε. Θα κάνουν κάτι. Θα απαγορευτούν οι έξοδοι. Απολυμάνσεις γίνονται ούτως ή άλλως. Α. Και γινόντουσαν και όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Από το Μάρτιο δηλαδή, που ζούμε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας, ναι. Οι απολυμάνσεις όλους τους χώρους στρατοπέδου πραγματοποιούνται. Μάλιστα. Όπως και είναι και γεμάτος ο τόπος, δηλαδή σε κάθε χώρο, γραφείο, αντισηπτικά, mm-hmm. Και όλα τα μέτρα προφύλαξης όπως προβλέπουν και τα πρωτόκολλα. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν γνωρίζω, είναι πιθανότατα τωρινή εξέλιξη, αν όντως υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Είναι κάτι που σας είπα και πριν. Είναι τη τελευταία στιγμή πληροφορία. Είναι τη τελευταία στιγμή ακριβώς η πληροφορία. Είναι η πληροφορία αυτή. Είναι κάτι που δεν γνωρίζω αν θα ληφθούν επιπλέον μέτρα προστασίας. Τα επιπλέον μπορεί να είναι, ας πούμε, να μην ανακοπούν άδειες, έξοδοι, δύο ώρες. Είναι και αυτά, παίζουν και αυτά ή δεν πιθανότατα, παίζουν. Αυτά. Πιθανότατα. Ίσως, αυτό θα το κρίνει ο ιατρός της μονάδας και αν υπάρχει όντως επιβεβαιωμένο κρούσμα και την ιχνηλάτηση η οποία θα πραγματοποιηθεί. Εσείς ενημερώνετε και ΟΔΗ, έχετε δηλαδή και αυτήν την. Ή στρατιωτικά κινείστε με στρατιωτικούς γιατρούς σε στρατιωτικά νοσοκομεία κτλ. Ή έχετε σχέση και με τον ΕΟΔΗ. Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω ακριβώς όλη τη διαδικασία. Mm-hmm. Είναι κάτι που το γνωρίζει ο ιατρός της μονάδας. Ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση βέβαια άμεσα έρχεται, σίγουρα ενημερώνεται ότι σε κάθε περίπτωση. Κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρινέλη, εύχομαι το καλύτερο. Δεν είναι οπωσδήποτε μακάρι. Μια ευχάριστη εξέλιξη. Μακάρι και ελπίζω να σταματήσει καλά. Εκεί, να σταματήσει εκεί, να μην υπάρξει αυτό που λέμε εξάπλωση και υπερμετάδοση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρινέλη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.